το ευχάριστο της χθεσινής διαδικασίας είναι ότι στα 150 σχεδόν δειγματοληπτικά τεστ που έγιναν ήταν όλα αρνητικά. Αυτό δείχνει αφενός ότι υπάρχει περιορισμός του φαινομένου, ουσιαστικός περιορισμός του φαινομένου, και από την άλλη μεριά δείχνει ότι ο πανικός και η πλειοδοσία αγάπης από κάποιους είναι κακός σύμβουλος. Γιατί το λέω αυτό? Πρέπει όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις διαδικασίες, διότι πάντα όλοι όσοι έχουμε θέσεις αιρετών κρινόμαστε στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Είχαμε πει από την αρχή και συνεχίζουμε να το λέμε. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις. Δεν χρειάζομαι να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία δεν κάνουν καλό. Αυτό που χρειάζεται είναι να εφιστούμε την προσοχή στους συνδημότες μας, να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και να καυτηριάζουμε όταν πρέπει τα κακώς κείμενα. Συμπεριφορές δηλαδή οι οποίες δυστυχώς δημιουργούν προβλήματα δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Δεν στοχοποιούμε κανένα. Ούτε προσωπικά, ούτε χωρικά. Αυτό που θέλουμε να πούμε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, πάρα πολύ δύσκολη, και πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ασχέτως του αν γίνονται λάθη ή παραλήψεις από τις υπηρεσίες, από όλους μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία τη διαχειριζόμαστε πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, δεν υπάρχουν σχέδια. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ η ίδια η κυβέρνηση, έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι αναιρεί αποφάσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Τα λέω αυτά διότι, όπως καταλαβαίνετε, στην δύσκολη περίπτωση που περνούμε, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ηρεμία. Και τη χρειαζόμαστε την ηρεμία όχι μόνο για να μπορέσουμε να περάσουμε τη δύσκολη καμπή που έχουμε αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε καθαρό μυαλό να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα τα οποία ταλανίζουν την καθημερινότητά μας. Αυτά σαν άλλη μια έκφραση, ας πούμε, το ότι είχαμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις και δυστυχώς είδαμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν αρμόζουν. Εκτιμώ ότι στο μέλλον θα το ξαναδούμε όλοι μας και δεν θα υπάρξουν τέτοιες συμπεριφορές. Κύριε Ζερβάκη, επειδή αρχικά υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για επανάληψη τεστ στην περιοχή, πολύ μεγαλύτερο αριθμό από αυτό που έγινε χθες. Υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει, θα ξαναγίνει, υπάρχει ενδιαφέρον? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ενώ είχε υποθεί ότι υπήρξε ενδιαφέρον από τουλάχιστον 600-700 άτομα για επαναλαμβανόμενα τεστ, τελικά η προσέλευση χθες των συνδημοτών μας ήταν γύρω στα 140-150 άτομα, όπως είπαμε. Δεν θέλω να πω τι καταδεικνύει το οτιδήποτε. Το ευχάριστο, να το πούμε άλλη μια φορά, είναι ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση και είμαστε σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Και φαίνεται ότι το φαινόμενο, παρόλο που είχε επεκταθεί, η επέκτασή του είναι σημειακή. Είναι σε ορισμένα σημεία, έχει ήδη χνηλατηθεί, ξέρουμε τις αιστείες που υπάρχουν και εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση έχουν γίνει, ας πούμε, ιδέουσες ενέργειες από όλες τις υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερη διασπορά. Το ότι ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τις υπηρεσίες είναι αυτονόητο και το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το λέμε. Το ότι είχαμε πει και είχαμε προτείνει να μην ανοίξει το σχολείο, να μην ανοίξουν τα σχολεία, τελικά ανοίξαν και παρουσιάσει το φαινόμενο, είδατε. Εκτιμούμε λοιπόν ότι, όπως σας είπα, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μετράμε και να σκεφτόμαστε όλοι και τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Στη φάση τώρα αυτή, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή είδαμε να υπάρχουν σε άλλα σημεία του Δήμου κρούσματα, εσείς έχετε μια εικόνα αν έχει ελεγχθεί, αν έχει περιοριστεί, έστω και αν έχει πάει και σε άλλα σημεία της περιοχής? Η αλήθεια είναι ότι μετά τα κρούσματα τα συγκεκριμένα που είχαμε, και ενώ έχουν παρέλθει, ας πούμε, ήδη 4 μέρες, δεν έχουμε διασπορά του κορονοϊού στα συγκεκριμένα σημεία. Εμείς αυτό που κάναμε, σε πρώτη επαφή με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τους ενημερώσαμε για τις ακριβείς οδηγίες του ΟΕΔΗ, ενημερώσαμε όχι μόνο τις οικογένειες τους, αλλά όλο και τον πληθυσμό των τοπικών διαμερισμάτων να περιορίσουν όσο γίνεται τη δραστηριότητά τους,
ούτως ώστε να περάσει το κρίσιμο δεκαήμερο όπως ξέρουμε, ούτως ώστε να έχουμε μια ακριβή εικόνα. Το πρόβλημα έχει, όπως γνωρίζετε, έχει υπάρξει, έχει διαγνωστεί στην τοπική κοινότητα του Χαμεζίου με 3 κρούσματα και στην τοπική κοινότητα της Φάκας με 1 κρούσμα. Επειδή σας είπα ότι έχουν γίνει διαδικασίες με τον ΕΟΔΗ, έχει γίνει η χνηλάτιση, εκτιμούμε ότι επειδή έχει παρέλθει, όπως σας είπα, το τριήμερο, το τετραήμερο, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε διασποράγει. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, έχουμε ζητήσει την συνδρομή των πρόεδρων των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να ενημερώσουν και τον πληθυσμό των περιοχών για να μπορέσουν να λάβουν τα καλύτερα μέτρα. Και στην παρούσα φάση, το να ανακοινώνουμε εμείς, παρόλο που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας, να το επαναλάβω, κάποια κρούσματα τα οποία υπάρχουν στις τοπικές κοινότητες, δεν το κάνουμε για να στοχοποιήσουμε κανένα, διότι όπως έχουμε πει και από την άλλη φορά, οποιοδήποτε από εμάς είναι εν δυνάμει φορέας και εν δυνάμει κρούσμα. Το κάνουμε μόνο και μόνο για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και να ληφθούν κάποια επιπλέον περιοριστικά μέτρα στις συγκεκριμένες περιοχές, ούτως ώστε να μην έχουμε διασπορά. Γνωρίζετε κι εσείς ότι μετά από συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, τελικά, αν όλα πάνε καλά, που πιστεύω ότι θα πάνε καλά, το Σάββατο, ενώ είχε προγραμματιστεί την Παρασκευή, λόγω εκτάκτων αναγκών εμβολιασμών δομών στην περιοχή του Ηρακλείου, δεν θα μπορούσε να έρθει όλο το κλιμάκι. Οπότε προτιμήσαμε, αντί να το κάνουμε την Παρασκευή, να το κάνουμε το Σάββατο με όλο το κλιμάκι, ώστε να έχουμε δυνατότητα ευρύτερης δειγματοληψίας στην περιοχή τη δικιά μας. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, θα είναι το κλιμάκι του ΕΟΔΗ εδώ πέρα. Μας είπαν ότι έχουν δυνατότητα για πάρα πολλά τεστ. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει και η διαδικασία των τεστ στους υπαλλήλους του Δήμου, μετά το περιστατικό που παρουσιάστηκε σε ένα εργαζόμενο των υπηρεσιών μας. Εκτιμώ ότι και αυτό είναι περιορισμένο, διότι όπως ξέρετε ο συγκεκριμένος υπάλληλος ήταν σε άδεια τη συγκεκριμένη περίοδο. Μία μέρα μόνο παρουσιάστηκε για την υπογραφή κάποιων εγγράφων, η οποία ήταν μια γρήγορη διαδικασία και από ό,τι μας είπαν και από τον ΕΟΔΗ που μιλήσαμε, δεν θεωρείται ότι οι επαφές του είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Εμπολής, ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει το χέρι μας, όχι μόνο το κάνουμε, αλλά το κάνουμε και με τον καλύτερο τρόπο. Και φαίνεται ότι και στη διαδικασία αυτή που περάσαμε, στη δυσκολία, στην πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, αυτή τη στιγμή περάσαμε ένα 20ήμερο το οποίο ήταν εκρηκτικό για την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι όλα πήγαν καλά. Οι ασθενείς δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα εκτός το ένα περιστατικό που είχαμε, το οποίο από ό,τι μάθαμε έχει βελτιωθεί πολύ η υγεία του. Έχει βγει από τη διασωλήνωση, είναι πολύ καλύτερα και εκτιμώ ότι έτσι θα πάει και η υγεία των υπολείπων. Συνιστούμε για άλλη μια φορά, για να τελειώνουμε. Οι συνδημότες μας να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κανείς δεν λέει να περιοριστούμε μέσα στο σπίτι μας σε μέσα σαν κλουβί. Αρχή η κοινωνική μας δραστηριότητα είναι τέτοια που να μην δίνει τη δυνατότητες διασπορά του κορονοϊού. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα την περάσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε συνέχεια με τις χεραίες ανοιχτές, ούτως ώστε σε οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, οποιοδήποτε θέμα δημιουργηθεί, να μπορέσουμε να το προλάβουμε εν τη γενέση του και να μπορέσουμε να δώσουμε και καλύτερα.